Είμαστε η ομάδα ρομποτικής που ασχολήθηκε με τα φανάρια και η Ιωάννα που είναι στο project από την αρχή θα σας πει λίγα λόγια γι' αυτό. Αρχίσαμε αυτό το project στις αρχές της σχολικής χρονιάς μαζί με τη ρομποτική. Ήταν ένα από τα πρώτα μας project σχετικά με το Arduino. Αρχίσαμε αρχικά με την κατασκευή μέσω Tinkercad και μετά με την εκτύπωση. Μετά κάναμε την καλωδίωση. Και κάναμε το προγραμματισμό ύστερα που συνδέσαμε και το sensor που μπορούμε να δούμε ότι όταν έρχεται ας πούμε ένα μάξι θα αρχίσει ένας διαφορετικός προγραμματισμός από αυτό που έχουμε ήδη. Επίσης θέλουμε στο μέλλον να συνδέσουμε φανάρια με το AI ώστε να μπορούμε ας πούμε να βάλουμε κάμερες στα φανάρια και να ελέγχουμε πόσα αμάξια περνάνε από το δρόμο για να μπορέσουμε να δούμε ξέρω εγώ πότε θα αλλάξει πάλι ο προγραμματισμός. Επίσης αυτό που ανέφερε η μαθητρία μου για το AI είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία θα μπορούμε να βρούμε το πόσα αμάξια υπάρχουν και με βάση το πόσα αμάξια υπάρχουν θα μπορούμε να ξέρουμε πότε θα ανάβει πράσινο το φανάρι και πότε κόκκινο. Και όταν περνάνε τα αμάξια, έτσι θα μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι θα μπορεί το AI από μόνο του, η τεχνητή νοημοσύνη, να αλλάζει τα φανάρια και να τα ανάβει τα κόκκινα και πράσινα. Χρησιμοποιώντας τέτοιες τεχνολογίες, πετυχαίνουμε μείωση των ρήπων στην ατμόσφαιρα και μείωση του χρόνου αναμονής των φαναριών. Εμείς έχουμε αρχίσει από να χτίζουμε ένα σπίτι με εγκέφαλο Arduino, το οποίο θεωρητικά είναι smart home και μπορεί να αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο και να κάνει ό,τι θέλει το άτομο το οποίο μένει μέσα μόνο του αυτόματα και ανάλογα με τις συνήθειες του ανθρώπου το οποίο ζει μέσα. Έχουμε αρχίσει να το φτιάχνουμε. Έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία χρειάζεται, όπως αυτόματες πόρτες, παράθυρα που ανοίγουν μόνο τους, ανεμιστήρες, ηλιακά πάνελ και διάφορα άλλα. Το σπίτι αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ενεργειακά αυτόνομο και θα τρέξει κατά την επόμενη σχολική χρονιά στο e-twinning. Το πρόγραμμα ήταν τόσο ενδιαφέρον στο e-twinning, όπου η Πορτογαλία μας κάλεσε να το κάνουμε Erasmus. Φτιάξαμε αυτό το ρομπότ που λέγεται Μεκάνο και το project το ξεκινήσαμε μετά το Πάσχα, έτσι ώστε να πάρουμε μέρος στο ψηφιακό φεστιβάλ και γενικά με το Μεκάνο και το Lego μπορούμε να μάθουμε βασικό προγραμματισμό για να συνεχίσουμε με άλλους προγραμματισμούς πιο περίπλοκους. Αυτό εδώ είναι ένα αυτόνομο αμαξάκι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες δουλειές καθώς έχει τρεις βασικές λειτουργίες, το corridor, τα waypoints και το survey scan. Εδώ βλέπουμε το ground station, το οποίο από τον υπολογιστή μπορούμε να του δώσουμε τα waypoints για να κάνει διαδρομές τις οποίες θέλουμε. Έχουμε επίσης και μπορούμε να το τηλεκατευθύνουμε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποια βλάβη, για να μην χτυπήσει, τρακάρει ή έχει κάποιο πρόβλημα. Προσπαθούμε να το συνδέσουμε και αυτό με το AI για να μπορέσει να διακρίνει διάφορες ασθένειες σε κάποιο φυτό, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε γεωργικά θέματα. Θέλουμε βασικά να μάθουμε να το δουλεύουμε, να λειτουργεί σωστά και να το χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εδώ έχουμε ένα αυτοκινητάκι, όπου το έχουμε συνδέσει με μία τιμονιέρα και με μία μάσκα. Το έχουμε συνδέσει ασύρματα. Η τιμονιέρα, όταν βάλουμε το manual mode, μπορούμε να οδηγήσουμε το αμαξάκι με τιμονιέρα. Μετά στο auto mode, δεν το οδηγάμε εμείς, πάει μόνο του μέσω του lab που έχουμε βάλει τα waypoint, πάει στα σημεία που του έχουμε πει. Από τη μάσκα, η μάσκα FPV τη χρησιμοποιούμε για όταν το αμαξάκι είναι κάπου μακριά. Με τη μάσκα την FPV μας στέλνει η κάμερα εικόνα στη μάσκα, ζωντανά. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται εκεί που είναι το αμαξάκι.
Να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο πιλότο με το ίδιο ground station, να το βάλουμε σε ένα drone γεωργικά, σε ένα γεωργικό drone για να ψεκάσουμε διάφορα φυτά με κάποιο φάρμακο το οποίο χρειάζεται ή με νερό άμα είναι πολύ αναγκαίο. Από μια μακρινή απόσταση πάντα. Μπορούμε επίσης να το αντικαταστήσουμε με ένα, το αυτοκινητάκι αυτό να το αντικαταστήσουμε με ένα τρακτέρ, μια μπολντόζα και να το φτιάξουμε έτσι ώστε να έχει όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για να κάνει πάρα πολλά, να αντικαταστήσει πάρα πολλά μηχανήματα τα οποία έχουμε σήμερα. Κλείνοντας, θέλουμε να σας ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα υποβρύχιο το οποίο θα κατεβάσουμε στη λίμνη μας για να σκανάρουμε και να αποτυπώσουμε τον πάτο με εικόνες, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο μας έχει στείλει το MIT για σχολικούς λόγους μόνο.